Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλώς σας βρίσκομαι. Λοιπόν, καταρχήν τη δική σας ανάγνωση, γιατί έχουμε διαβάσει εδώ, όχι στον αέρα τόσο πολλά, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα τα οποία είναι εντελώς χωστικά, να το πω έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θεωρούμε ότι στην ανυπαρξία μέτρων και δυστυχώς ερμηνεύουμε ότι επειδή αρνείται η κυβέρνηση να πάρει μέτρα, σήμερα προσπαθεί με εκβιαστικά διλήμματα να απαντήσει, αν το θέλετε, στους αγώνες των μαθητών. Και ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τα δίκαια αιτήματα που έχουν οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να μην είναι στην επικαιρότητα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν συζητάμε για το πρόβλημα πια, δεν το έχουμε προσπεράσει. Μιλάμε για την κατάληψη, για την αντίδραση, για την αντίδραση στην κατάληψη και πάει λέγοντας. Ο τρόπος με τον οποίο θα αποφασίσουν οι μαθητές να αγωνιστούν είναι θέμα δικό τους. Ούτε μπορούμε εμείς ως γονείς να παρεμβαίνουμε, ούτε μπορούμε να νοθετούμε από τη μία ή από την άλλη πλευρά τα παιδιά. Εδώ όμως τώρα έχουμε. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Γατιφέ, δεν είναι δουλειά μας των γονιών να πούμε μια κουβέντα στα παιδιά μας? Και εμένα, ο γιος μου τρίτη ηλικίου πάει. Σαφέστατα. Για να γίνω κατανοητός. Εννοώ ότι επειδή. Το είπατε κι εσείς, παίζουν στα κανάλια, ας με επιτραπεί να πω, αγανακτισμένοι γονείς, και όντως οι γονείς είναι αγανακτισμένοι, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων είναι αγανακτισμένοι γιατί δεν βλέπουν το σχολείο που να μορφώνει και να δίνει ασφάλεια στα παιδιά του. Γιατί δυστυχώς δεν έχουν παίξει στα κανάλια το ότι στους χιλιάδες μαθητές που βγαίνουν στους δρόμους και ειδικά αυτές που είχαμε πολύ μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, με απορρεύτηκαν. Με τα παιδιά. Εντάξει, ας πούμε ότι υπάρχει, όπως συμβαίνει πάντα, υπάρχει αντίδραση η δικιά σας, υπάρχει αντίδραση του Ιωσήφ, υπάρχει η δικιά μου. Δεν είναι ταυτόσιμο, έτσι, γονείς είμαστε. Δεν μας κάνει ένα πράγμα το ότι είμαστε γονείς. Έχεις άλλη άποψη εσύ, άλλη εγώ και πάει λέγοντας. Να δούμε λίγο την πρακτική εφαρμογή των τελευταίων ανακοινώσεων της κυρίας Κεραμέως. Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει, αν μπορεί να λειτουργήσει, το ένας θα κάνει μάθημα, ο άλλος θα κάνει μάθημα, ο καταληψίας απορρίπτεται και χαρακτηρίζεται και στην διαγωγή του, μάλιστα. Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι με κατασταλτικά μέτρα δεν μπορείς να διαπαιδαγωγήσεις νέα παιδιά. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερο σημαντικό που εμείς το θεωρούμε απαράδεκτο πραγματικά. Να αποκλείεται μαθητής για οποιονδήποτε λόγο με ευθύνη του κράτους πλέον από την ισότιμη μορφωτική διαδικασία. Ποιος είναι αυτός που θα βαφτίσει τον μαθητή ανάλογα με τον τρόπο που έχει επιλέξει να αγωνιστεί? Ουσιαστικά τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πετάει τον μπαλάκι στους εκπαιδευτικούς και τους θέλει καταδότες. Ένα το ζητούμενο. Δεύτερο το ζητούμενο. Ο γονιός. Ο μαθητής που δεν έχει το μέσο για να συμμετέχει στην τηλεεκπαίδευση, τι θεωρείται? Θεωρείται καταληψία? Γιατί λέει. Αυτός ο μαθητής, για παράδειγμα, θα παίρνει απουσία επειδή δεν θα μπορεί να συμμετέχει λόγω ότι δεν έχει ίντερνετ στο σπίτι ή δεν έχει υπολογιστή? Αυτό ακριβώς. Αυτό που εξήγηλε το Υπουργείο είναι ότι στα σχολεία που τελούν υποκατάληψη ξεκινάει υποχρεωτικά η τηλεεκπαίδευση και ο εκπαιδευτικός πρέπει να παίρνει παρουσίες απουσίες. Αυτός ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει. Και κοιτάτε, αυτό δεν είναι στον αέρα. Πάνω από 300.000 μαθητές πέρσι δεν συμμετείχαν καθόλου στην τηλεεκπαίδευση. Πού είναι τα 70.000 επιπλέον τάμπλετ που διαφήμιζε η κυβέρνηση μαζί με τα Παγουρίνο? Σε ποια σχολεία έχουν φτάσει? Τα κρατάμε αυτά, κύριε Κατηφέ. Τα Παγουρίνο φτάσανε. Τα Παγουρίνο φτάσανε. Ήταν η προσφορά ιδιώτη. Ναι, ναι. Και κοιτάτε, και τα τάμπλετ προσφορά ιδιώτη είναι, από διάφορους ιδιώτες, αλλά κοιτάτε να δείτε. Τι έχει δείξει αυτές τις δύο εβδομάδες η ζωή. Σε πάνω από 150 σχολεία είναι κλειστά τμήματα λόγω κρούσματος κορονοϊού. Εγώ προκαλώ, σας προκαλώ σαν δημοσιογράφος, καταλαβαίνετε πως το λέω. Ναι, ναι. Κάντε μία όπως έρευνα, το λέω, σαν προκαλώ. Τι γίνεται με την τηλεκπαίδευση, γιατί όταν... μπαίνουν τα παιδιά μας 14 μέρες καραντίνα, ουσιαστικά και πρακτικά τους βάζουν και σε μορφωτική καραντίνα. Πόσο έχει προχωρήσει η τηλεκπαίδευση, για ποια παιδιά, σε αυτά τα τμήματα που κλείσαν όχι λόγω αγωνιστικών κινητοποιήσεων, λόγω κορονοϊού? Κρατάμε... Και να δούμε τελικά πόσο έτοιμοι ή ανέτοιμοι ήμασταν και ποιος έχει τις ευθύνες. Κρατάμε τον προβληματισμό σας, κύριε Κατηφέ, την καλημέρα μας. Πρόεδρος Ανώτατης Ομοσπονδίας Γονέων Ελλάδος.